περισσότερο από κάθε άλλη φορά και μέσω πανδημίας, είναι επιτακτική ανάγκη να δώσουμε το αίμα που όλοι έχουμε δωρεάν κεραίοι μέσα μας. 10 λεπτά είναι αρκετά για τον καθένα από εμάς για να χαρίσει ζωή σε κάποιον συνάνθρωπό του. Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια Μέρα Εθελοντή Αιμοδότη και εμείς εδώ στο Δήμο Χερσονήσου, η κοινοφελής επιχείρηση και σε συνεργασία με όλους τους πολιτικούς συλλόγους αθλητικούς και όλους τους φορείς όλου του Δήμου ενωθήκαμε αυτή και δημιουργήσαμε μια σειρά αιμοδοσιών σε όλο το Δήμο Χερσονήσου. Και ξεκινάμε σήμερα, γίνεται η έναρξη από εδώ από τη Χερσόνησο. Αύριο πάμε στην Επισκοπή. Στον προαύλιο χώρο, δώστε μου μόνο τη δυνατότητα και αν Βεβαίως. Θέλετε κι εσείς να το λέτε Βεβαίως. Αυτό, για να ξέρει ο κόσμος βάσει αυτής της προσπάθειας που κάνετε, πού θα μπορεί να βρίσκει την κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου που θα σας βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια, κύριε Μιλάνκη. Βεβαίως, εννοείται. Η κινητή μονάδα του Βενιζελίου είναι δίπλα μας και αυτή τη φορά, όπως και κάθε άλλη φορά σε αιμοδοσίες που γίνεται εδώ στο Δήμο Χερσονήσου. Είναι δηλαδή και αυτή η διοργάνωσή μας και τους ευχαριστούμε φυσικά θερμά. Οπότε σήμερα που ξεκινάμε στο λιμάνι Χερσονήσου θα μπορούν να μας δουν στο προάγιο χώρο του Ιερού Ναού της Ευαγγελίστριας εδώ στη Χερσόνησο από τις 9 μέχρι και τις 1. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει να συνεισφέρει και αυτός με την προσφορά του αίματος του. Αύριο Τρίτη 15 Ιουνίου είμαστε στην Επισκοπή, στην κεντρική πλατεία της Επισκοπής. Τετάρτη 16 Ιουνίου είμαστε στο Αυδού, στην κεντρική πλατεία επίσης. Την Πέμπτη 17 Ιουνίου είμαστε στο Κοκκίνι Χάνι, απέναντι από το σούπερ μάρκετ Μπαραζάρ στο πάρκινγκ. Και την Παρασκευή 18 Ιουνίου είμαστε στην ανάληψη στην κεντρική πλατεία. Και την Τρίτη 22 Ιουνίου, που είναι και η λήξη της εβδομάδας της αιμοδοσίας, είμαστε στις Βούβες. Στη διασταύρωση υπηρεσίων της Παγκόσμιας Τράπεζας. Αυτό είναι λοιπόν το πρόγραμμα αυτής της εθελοντικής εβδομάδας αιμοδοσίας, που όπως είπαμε διοργανώνεται από την εθελοντική αιμοδοσία, όχι, από την κοινοφελή επιχείρηση του Δήμου Χερσονήσου. Και ξέρετε, συνεργασία φυσικά με το Δήμο Χερσονήσου και με την κινητή μονάδα του Βενιζελίου και όλους τους φορείς του Δήμου Χερσονήσου. Φυσικά. Και αυτό, ναι, καλά κάνατε και το αναφέρατε. Ακούγα πριν από λίγο και από την πρόεδρο του Αιματοκρίτη να μιλάει για τις αυξημένες ανάγκες που, τέλος πάντων, όπως δείχνουν τα στοιχεία, το καλοκαίρι αυξάνονται πολύ περισσότερο εξαιτίας και των ατυχημάτων, δυστυχημάτων, όλα όσα έχουμε και στους δικούς μας τους δρόμους. Και είναι ακόμα μια ευκαιρία παραπάνω, έτσι, για να συνεισφέρουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό και εμείς πήραμε αυτή την πρωτοβουλία και ενωθήκαμε όλοι μαζί για αυτή την εβδομάδα. Ξεχάσαμε οτιδήποτε άλλο για αυτή την ιερή στιγμή, να συγκεντρώσουμε όσο γίνεται το δυνατόν περισσότερες φιάλες αίματος για τους συνανθρώπους μας, που δυστυχώς είμαστε σε χαμηλά ποσοστά εθελοντών αιμοδοτών, και αυτός είναι δηλαδή και ο στόχος μας. Ο στόχος μας δεν είναι να φέρουμε τους ήδη υπάρχουν εθελοντές αιμοδότες να δώσουν. Ο στόχος μας είναι να φέρουμε καινούριους εθελοντές αιμοδότες. Να είστε καλά για αυτή την προσπάθεια που κάνετε, γιατί ακριβώς όπως λέτε η ανάγκη για αίμα δεν σταματά ποτέ, κύριε Μιλάκη. Μπορούμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε έτσι ώστε τα πράγματα να αλλάξουν. Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Εμείς. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά.